την ώρα που οι πολίτες έχουν στραφεί στην άθληση σε υπαίθριους χώρους ως αναγκαία λύση για τη διατήρηση της φυσικής τους κατάστασης και ως διέξοδο από την καραντίνα. Οι ιδιοκτήτες γυμναστηρίων επιμένουν να μη συμμορφώνονται. Πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ βεβαιώθηκε στον ιδιοκτήτη ενός ακόμα γυμναστηρίου στα Χανιά, που εντοπίστηκε να λειτουργεί ενώ το χέρι στην τσέπη, θα βάλουν και οι 4 αθλούμενοι στο χώρο. Αυτοί που αθλούνται πάρα πολύ, γίνεται τόσο στο θέλεις να το κάνεις και δεν σκέφτεσαι ενταλλακτικές λύσεις. Μήπως θες να κάνεις τα ίδια που έκανες, που έχεις συνηθίσει. Λογικό είναι ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να κάνει κάτι να εκτονωθεί γενικά. Ήταν και η κακοκαιρία, κάποιοι το ρίσκαραν. Εντάξει, πρέπει να τελειώσει όλο αυτό, να γυρίσουμε στην κανονικότητά μας. Δεν είναι η μοναδική περίπτωση ανοιχτού γυμναστηρίου παρά την απαγόρευση. Την περασμένη Τρίτη, οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά διαπίστωσαν ότι γυμναστήριο της πόλης λειτουργούσε επίσης κανονικά και 2 ακόμη άτομα έκαναν την προπόνησή τους όπως θα συνέβαινε υπό φυσιολογικές συνθήκες. Και σε αυτή την περίπτωση επιβλήθηκαν τα ανάλογα πρόστιμα. Να κάνουμε. Σας πρόσεχα. Θέλει ο κόσμος να γυμναστεί, θέλει. Δεν μπορεί να κάθεται μέσα. Την ίδια στιγμή η άθληση σε υπαίθριους χώρους αποκτά όλο και περισσότερους λάτρεις. Σίγουρα και όλοι αυτό λέμε σήμερα με την φιλενάδα μου, ότι όλοι τώρα έχουν αλλάξει λίγο τη ζωή. Πολύ πιο πολύ κάνουν κολύμπι το χειμώνα, περπατάνε έξω, κάθονται έξω με τους καφέδες. Είναι ωραία. Ναι, είναι λύση. Τι να κάνετε μέσα σε ένα καναμπέ, δεν είναι λύση. Εδώ είναι λύση. Οι έλεγχοι συνεχίζονται όσο παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα που κρατούν μεταξύ άλλων κλειστά και τα γυμναστήρια.